Να πατάξει τα φαινόμενα μαύρης εργασίας στις επιχειρήσεις κυρίως του τουριστικού τομέα είναι αποφασισμένη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, που μετά από σύσκεψη με τη συμμετοχή του νέου διοικητή του ΕΦΚΑ, έδωσε εντολή για άμεση έναρξη σαρωτικών στοχευμένων έλεγχων σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς από τη μεριά μας θα είμαστε μαζί στους ελέγχους όποτε μας ζητηθεί από τους αρμόδιους ελεγχτές και το έχουμε ζητήσει ήδη από χθες σε ένα ραντεβού που κάναμε. Για να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, να δούμε τι γίνεται. Εμείς να πούμε στους εργαζόμενους ότι όταν πηγαίνει ο έλεγχος εκεί, να μην φοβούνται. Να τους λένε τα πάντα για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, για τη σύμβαση την ατομική εργασίας που έχουν. Μέσω των αναγγελιών προσλήψεων και απολύσεων του συστήματος Εργάνη, διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις με αποκλίνουσα συμπεριφορά έχουν αυξηθεί. Γίνονται ελέγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και πάλι δεν φτάνουν αυτοί. Δηλαδή, σε μία επιχείρηση μπορούν να πάνε π.χ. στο παλιό λιμάνι εδώ στα Χανιά μας να πάνε, θα ελεγχθεί μία ή δύο επιχειρήσεις. Όλες οι άλλες από εκεί μετά δεν μπορούν να ελεγχθούν, γιατί έχει πέσει το σήμα ότι υπάρχουν ελεγχτές και έχουν γίνει όλοι νόμιμοι. Ακόμα και οι ίδιοι μαγαζάτορες σερβίρουν. Σύμφωνα με την εντολή του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, σε επίπεδο Κρήτης τα ελεγκτικά κλιμάκια του ΕΦΚΑ θα διενεργήσουν ελέγχους στις μεγάλες πόλεις και στο σύνολο των τουριστικών περιοχών του νησιού. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό το φαινόμενο της βάφης ανασφάλισης εργασίας και πρέπει να σταματήσει και επίσης αυτό το φαινόμενο που λέγεται ωράριο, δηλαδή σε έχω τετράωρο δηλώσει και δουλεύεις 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα. Πρέπει και ο κάθε εργαζόμενος να αλλάξει τη ευθύνη του επιτέλους και να αντικριτικήσει και τα δικαιώματά του. Με βάση τους μέχρι τώρα ελέγχους του ΕΦΚΑ, πρωταθλητή σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας είναι ο νόμος Χανίων. Φαινόμενα αδήλωτης εργασίας και παραβίασης του ωραρίου των υπαλλήλων οργιάζουν. Ύστερα από επαφές που είχαμε με τους επιθεωρητές εργασίας και τους ειδικούς ελεγχτές του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ, μας είπαν ότι αυτά τα πράγματα που βρίσκουν και βλέπουμε και εμείς τους ελέγχους που πηγαίνουμε μαζί τους, δεν υπάρχουν σε άλλους νομούς, δυστυχώς. Υπάρχουν και πάρα πολλοί εργοδότες που τρομοκρατούν τους ίδιους εργαζόμενους. Τα πορίσματα των ελέγχων, όπως και αυτών της επιθεώρησης εργασίας, πέραν της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων, θα αξιοποιηθούν και προς μια διαφορετική αυτή τη φορά κατεύθυνση. Οι υποδειγματικοί εργοδότες θα αποτελέσουν τη μαγιά για τη συγκρότηση του λευκού μητρώου επιχειρήσεων, προκειμένου να επιβραβευτεί η υγιής επιχειρηματικότητα.